Ελληνοπούλα μου, μπράβο που είσαι σήμερα έτσι χαροπή. Είσαι ήρεμη, δεν έχεις νεύρα σήμερα καθόλου. Ναι, σήμερα έχω το χαρούμενο. Μπράβο σου. Μέχρι να πάμε εκεί, γιατί ξέρεις. Τότε δεν ξέρω. Αυτά σε μια ώρα αλλάζουν πια. Ένα λεπτό αλλάζουν. Άντρα, αλλάζω. Εντάξει, θα δούμε. Ποιο είναι το κόνσεπτ το σημερινό? Λοιπόν, σήμερα πάω στην εταιρεία που δουλεύω. Ναι. Για να διεκδικήσω τη θέση της διευθύντριας. Αλλά είμαι μαζί με έναν άντρα, ο οποίος είναι και λίγο παράξενος. Ξέρεις, θέλει η ιεραρχική θέση να είναι πάντως στους άντρες. Οπότε σήμερα πήγα δυναμικά, ναι. Έβαλα και τα κόκκινά μου τα χειλάκια, έβαλα και λίγο σχηματάκι εδώ. Για να δούμε τι βαθμολογία θα πάρεις τώρα για αυτή την εμφάνιση. Χριστιανά, γιατί έβαλες δύο, να τη στεναχώρησες πάλι. Σου γέλασα και όλα. Αλλά δεν στεναχωριέται, μην ανησυχείτε. Λοιπόν, τις έβαλα δύο, γιατί από ό,τι κατάλαβα, θες να πάρεις μία θέση του διευθυντή και ντύθηκες έτσι. Κοίταξε, είναι fashion. Καταλαβαίνεις ότι δουλεύω σε εταιρεία με ρούχα. Θα σε περάσει λίγο τραλαλά-τραλαλό. Τραλαλά-τραλαλό. Μία pencil φούστα, η οποία είναι πλεκτή, για να δώσουμε πρόταση ότι δεν είναι απαραίτητο να είναι φασμάτινη. Επίσης η μπότα δεν μου πάει καθόλου, γιατί δεν πάει με τη φούστα με αυτό το σκίσιμο. Άλλο παπούτσι γενικά, δεν μ' αρέσει αυτός ο συνδυασμός της μπότας αυτής με τη φούστα. Μάλιστα. Okay. Νικόλ. Δεν μου αρέσει η τσάντα. Είναι νομίζω εκτός concept και τα trucks ειδικά. Ναι. Την μπότα θα την ήθελα πιο μαζεμένη, σε πιο ίσια γραμμή, όχι με τόσες σαλάκες. Και η γούνα μου φαίνεται λίγο υπερβολική. Ο μέσος όρος είναι 3 και εσύ παίρνεις τη θέση σου μπροστά στους χρητές για να πούμε τι θα γίνει και με αυτούς τους 3 ανθρώπους εδώ πέρα που είναι έτοιμοι. Με το Στέλιο θα ξεκινήσουμε σήμερα. Σου πήγανε καλά τα μπες και πες να το κάνεις συνέχεια. Επειδή τα βάζω γενικότερα στη ζωή μου τα μπες και μου είπατε ότι μου πηγαίνουν, τα δοκίμασα. Σίγουρα σου είπα ότι σου πηγαίνουν. Εγώ σας άρεσε το ντύσιμο, εντάξει. Ναι, αλλά σου είπα δεν είναι πολύ τα χρώματά σου. Α, άρα δεν μου πάνε, κύριε Στέλιο. Όχι, το λευκό το σώζει. Λοιπόν, ωραία είναι η πλεκτή φούστα. Πρωί δεν είναι αυτή η ιστορία τώρα που πας να διεκδικείς τη θέση? Ναι, εκεί είμαι. 12.1. 12.1. Αυτό είναι πολύ ωραίο για 12.1. Ειδικά το κολλιέ. Ναι, μα για το κολλιέ λέω δηλαδή. Το κολλιέ είναι, πήγα στη θηρίδα, το έβγαλα. Γιατί έχω κάπου πολύ σοβαρή, ξέρεις, μια πολύ σοβαρή συνάντηση. Ναι. Τι σχέση έχει αυτό με να πας στη δουλειά να διεκδικήσεις το... Κάτι μου έλειπε εδώ. Βάλε ένα κασκό. Εντάξει, σκέφτηκα όμως ότι κάτι μου λείπει να το προσθέσω. Θέλω να πω, έγινε στο παραπέντε αυτό backstage. Λέω μπα και να πετάξει. Κοίταξε, η αλήθεια είναι η εικόνα σου είναι ωραία. Είναι σαν να έχει ντυθεί για μια απογευματινή εκδήλωση. Ωραία η φούστα, ωραίες οι δύο ζώνες. Ωραίο και το μπουκάμισο. Θα προτιμούσα να είναι ποπλίνα και όχι σατέν. Για μέρα. Πιο ωραίο, πιο φρέσκο. Μια χαρά είναι οι μπότες. Το κόσμημα, αυτό που σου είπα, δηλαδή αλλάζει, μπορεί να κάνει αυτό το look ακριβώς για να φύγεις από το γραφείο και να πας κάπου αλλού μετά, όπως και το κραγιόν. Θα προτιμούσα αυτή την εικόνα την πρωινή να μην... Κάνε κάτι... Να σου πω κάτι. Κάνε κάτι με το φίδι. Ούτε φίδι στον κόρφο. Τώρα που το έβαλε. Καλά, καλά. Πού το έβαλες, στον κόρφο της. Τι σας πειράζει σας τώρα, το έκρυψα. Μην το κάνουμε θέμα το πουκάμισο που δεν του άρεσε. Όχι. Εντάξει. Δεν του άρεσε όμως αυτό το καραμπάμ. Ναι, ναι, ναι. Σαν παλέτα μας άρεσε το χρώμα. Ναι. Οκ. Πολύ ωραίο το χρώμα. Όχι, να πάρεις τη γούνα για να βλέπουμε το look. Λοιπόν, ωραίο το look γενικά. Δεν είναι για μεσημέρι στη δουλειά, ακόμη και σε εταιρεία μόδας. Είναι για να πας κάπου αλλού. Εντάξει. Τι. Όχι. Αρχικά μου σκέφτομαι. Ωραίο look σε λάθος μέρος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δημήτρη, όπως καταλαβαίνεις, είναι αυτή η ώρα. Βασιλική μου. Ακούω. Είναι ωραία η ζώνη η διπλή. Θα προτιμούσα να το συνδυάσει με την μπότα. Κάπου, ίσως μια λεοπάρ μπότα θα το κόλλαγε πολύ περισσότερο και θα σου ανέβαζε και άλλο το look. Όπως και δεν μου αρέσει καθόλου το μέγεθος και το χρώμα της τσάντας. Ωραίο το κραγιόν, μου αρέσει πάρα πολύ. Μου αρέσει που σήμερα είσαι χαρά της ζωής.
Απλά υπάρχουν αστοχίες που πραγματικά τις βλέπεις, δεν μιλάει για το φίδι, εγώ βλέπεις. Όσο δέρμα και πετάξει. Αλήθεια, ήταν θέμα χρόνο το τραγουδήσεις. Δεν το περιμένω από την αρχή αυτό. Δεν θα αλλάξει. Τι τραγούδι είναι αυτό, δεν τα ξέρω εγώ αυτά. Φουρνάζει και τα περιστέρια τα ξέρω όμως αυτά. Ναι, οκ. Okay. Ωραία προσπάθεια. Μας έβγε στη διάθεση. Ευχαριστούμε Thank πολύ. You. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, μαζεύεις τα ποντάκια. Τσίκι, το βλέπεις, τσίκι. Έτσι, ναι. Για πάμε στην Ηλιάνα. Λοιπόν, Βασιλικούλα μου. Ηλιάνα μου. Είπες ότι θέλεις να είσαι δυναμική για να πάρεις τη θέση. Εγώ προσωπικά το δυναμισμό τον βλέπω μόνο στο κεφάλι, στο πρόσωπο. Να σου πω επίσης ότι τα μαλλιά σου σήμερα και το μακιγιάζ σου είναι από τα καλύτερα που έχεις κάνει, η κουκλίτσα, και σου πηγαίνουν πάρα πολύ. Σε γλυκαίνουν, σε ομορφαίνουν. Το έχεις βρει κάπως περίπου το μακιγιάζ, εκεί γύρω-γύρω να πηγαίνουμε. Mm-hmm. Θα το έβλεπα λοιπόν το δυναμισμό στα χρώματα που φοράει η Τζορτζίνα σήμερα. Mm. Μαύρο, κόκκινο, ένταση, Λόγα. Παντελόνι, κουστούμι. Παίρνεις άντρες για τη δουλειά. Θα σου δείξω εγώ ποιος είναι ο άντρας και το αφεντικό εδώ. Κατάλαβες, το ήθελα αυτό. Βασιλικούλα μου. Ηλιάνα. Σικούλα, Ηλιάντα. Ευχαριστώ. Ένα τρία με αυτά τα ζουζούνι, μα το ήθελα, αλλά... Εντάξει. Το δέχομαι. Οπότε, Βασιλική μου, όπως καταλαβαίνεις, η συνολική βαθμολογία σου είναι 9 βαθμοί. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία.